Ευρισκόμεθα αγαπητοί εις την Δευτέραν προς Θεσσαλονικής Επιστολήν εις τον στίχον, στο πρώτο κεφάλαιο, στο στίχο 8. Αναφέρεται ο Απόστολος, όπως λέγαμε την περασμένη φορά, εις τους διωγμούς και τις θλίψεις των χριστιανών της Θεσσαλονίκης και τους παρηγορεί και τους ενισχύει, λέγοντάς τους ότι είναι παροδική αυτή η θλίψη των από τους υπεναντίους, διότι απλούστατα θα έρθει ο Κύριος κατά την ημέρα που έταξε, που εκείνος γνωρίζει κατά τη Δευτέρα του παρουσία, και θα δικαιώσει αυτούς τους δε αντιτιθεμένους, θα τιμωρήσει στην αιωνία κόλαση. Λέγει λοιπόν ότι και ημίν της θλιβωμένης, λέγει, υπερδίκαιον παρά Θεό ανταποδούνε της θλίβουσιν ημάς θλίψην, και ημίν της θλιβωμένης άνεσιν με θυμών εν τη αποκαλύψη του Κυρίου Ιησού απ' ουρανού με τ' αγγέλων δυνάμεως αυτού. Εν πυρή φλογός διδόντος εκδίκησιν της μη ειδώσει Θεών και της μη υπακούσει το Ευαγγελίο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Είχαμε ήδη ερμηνεύσει το μισό, το ένα το ημιστήχιον του 8ου στίχου, το πρώτο μισό, στο εν πυρή φλογός. Έπρεπε να πει εν πυρή φλέγοντι, όπως λέγαμε, και εννοεί ακριβώς την άκτιστη εκείνη ενέργεια που απορρέει, η λέξη προσέξατε την, είναι λίγο επικίνδυνη, απορρέει από το πρόσωπο, από την ουσία του Θεού, άκτιστος ενέργεια, ως θεία δόξα, και η μεν λαμπρότητά της ως δόξα, ως φως, μένει στους πιστούς, στη βασιλεία του Θεού, χωρίς την καυστικότητα. Η δε καυστικότης αυτής της θείας ενεργίας, χωρίς τη λαμπρότητα, φθάνει έως των τόπων εκείνων που λέγεται κόλασης. Και είναι εκείνο ακριβώς που λέγει ο Κύριος, ότι θα είναι το πυρ το εξώτερον, το πυρ το απομεμακρυσμένον και ταυτοχρόνως το σκότος το εξώτερον. Δηλαδή θα είναι πυρ αφεγγές, χωρίς φωτεινότητα. Έτσι ακριβώς ερμηνεύουν όλοι οι πατέρες Εκκλησίας μας και ο Μέγας Βασίλειος κλπ. Ώστε βλέπουμε, αγαπητοί, εδώ το πυρ της κολάσεως ποιο θα είναι. Είναι φοβερό. Και σας είχα πει την περασμένη φορά ότι οι δαίμονες τρέμουν αυτό το πυρ της κολάσεως, και πολλάκις γίνονται, πολλάκις το δοκιμάζουν το πυρ αυτό, όταν η χάρις του Θεού πέφτει απάνω τους και τους καίει. Πόσες φορές δια των Αγίων ο Θεός καίει τους δαίμονες αυτούς, οι οποίοι διαστόματος δαιμονιζομένων κραυγάζουν ότι καίονται. Είναι φοβερό. Αυτό βέβαια μπορώ να σας πω το δοκιμάζουν και κάποιοι κάπου αμαρτωλοί άνθρωποι. Αυτό το πυρ της κολάσεως είναι φοβερόν. Ομοίως το έχουν δοκιμάσει αυτό το πυρ της κολάσεως Άγιοι, με την έννοια να πάρουν πύρα αυτή της κολάσεως, και λέγουν οι Άγιοι που το εδοκίμασαν ότι είναι φρικώδες, φρικώδες αυτό το πυρ της κολάσεως. Το δοκίμασαν όσο ζουν εδώ στη γη, και φυσικά έτσι δειγματοληπτικά. Συνεπώς, αυτά λέγαμε την περασμένη φορά, περιμένει εκείνους οι οποίοι το πυρ αυτό, το πυρ το φλέβον, περιμένει εκείνους οι οποίοι, δύο κατηγορίες βάζει, τις μη δόση Θεών, εκείνοι που δεν γνωρίζουν το Θεό, αλλά θεληματικά, εκούσια, και εννοεί των εθνικών κόσμων, τους ειδωλολάτρας, εκείνοι δηλαδή οι οποίοι
θεληματικά ειρνούντο να πιστεύσουν εις το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Αυτό σε πολλά σημεία της Καινής Διαθήκης γίνεται φανερό, ότι οι μη ειδώντες Θεών είναι τα έθνη. Προσέξτε όμως, ο Θεός είναι δίκαιος. Προφανώς ακούστηκε το κήρυγμα στα αυτιά τους, έπεσε στα αυτιά τους, αλλά αυτοί θεληματικά, υπογραμμίζω το θεληματικά, αρνήθηκαν να δεχθούν το μήνυμα του Ευαγγελίου. Τους αναμένει λοιπόν αυτή η τιμωρία. Και μάλιστα όχι απλώς αρνήθηκαν το κήρυγμα του Ευαγγελίου, αλλά επιφέρουν πληγές και θλίψεις εις εκείνους οι οποίοι έχουν πιστέψει εις το Ευαγγέλιο. Και η δευτέρα περίπτωση, της μη υπακούσει το Ευαγγελίο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Ποιοι είναι εκείνοι οι οποίοι δεν υπακούουν? Εδώ σημαίνει ότι υπάρχει γνώσης μεν του Θεού, αλλά ανυπακοής των Ιησού Χριστών. Είναι οι Ιουδαίοι, εκείνοι οι οποίοι δεν επίστευσαν και οι οποίοι δημιουργούσαν και αυτοί όχι λίγα πράγματα εις αυτήν την εκκλησία και εις τους χριστιανούς. Μάλιστα θα λέγαμε, οι πρώτοι που ξεσήκωσαν διωγμών εναντίον των χριστιανών ήσαν οι Ιουδαίοι. Και ακόμα, όπου οι εθνικοί ξεσήκωσαν διωγμών εναντίον των χριστιανών, πρωτοστατούσαν οι Ιουδαίοι. Ο Απόστολος λοιπόν Παύλος λέγει ότι τόσον ημέν όσο και οι δε αναμένεται για αυτούς η αιωνία κόλασης. Είναι φοβερό. Αλλά θα ήθελα να μείνω ακόμα λίγο σε αυτό το τελευταίο νημιστήχιο. Όταν λέγει «της μη δώσει Θεόν», εννοείται εκουσίως, θεληματικά, εις εκείνους που δεν γνωρίζουν τον Θεόν, θεληματικά, δεν θέλουν να τον γνωρίζουν. Εκείνοι που κλείνουν τα αυτιά τους, λέει «δεν θέλω, δεν θέλω, δεν θέλω, πρόεδρε, δεν θέλω». Κάποτε θυμάμαι έλεγα σε έναν χριστιανό δυστυχώς, στο νοσοκομείο το δικό μας, της Λαρίσης. Ήταν από την Αμερική αυτός ο άνθρωπος, συνταξιούχος, και είχε καρκίνο και θα πέθαινε. Μου το είπαν οι άλλοι, τον πλησίασε για να τον βοηθήσω να εξομολογηθεί, να μετανοήσει. Δεν ήθελε, ειρνήτω. Έκανα κάθε προσπάθεια, έκανα μια προσπάθεια να όλοι να εξομολογηθούν μέσα στο θάλαμό του, για να φιλοτιμηθεί μήπως, να παρακινηθεί μήπως, ντρεπόνταν μήπως, κάπως έτσι. Αγαπητοί μου, όλοι εξομολογήθηκαν στο θάλαμό του, και όταν πάλι του το ξαναείπα, μου λέγει «Με ακούς παπά μου, δεν θέλω να εξομολογηθώ, δεν πιστεύω τίποτα, δεν θέλω, δεν θέλω, δεν θέλω». Πω πω, φοβερό πράγμα, φοβερό. Να είναι μπροστά στην πόρτα του θανάτου και να αρνείται τον Ιησού Χριστό. Φοβερό πράγμα. Βλέπει κανείς εδώ μια ανυπακοή να επιστρέψει στον Θεό, διότι τον εγνώριζε μικρό παιδί, διότι ευαπτίστηκε. Ωστόσο, αυτή η θεληματική άρνηση θέτει ένα πάρα πολύ σπουδαίο θέμα, και το οποίο έχει σημασία πολύ, ιδιαίτερα και στην εποχή μας. Τι είναι εκείνο το οποίο κάνει τον άνθρωπο να αρνείται? Είναι η προαίρεσή του. Άλλα στοιχεία τα οποία μπορούν να συντελούν στην προαίρεσή του είναι δευτερεύοντα. Αν βάλω δίπλα σε μία συσκευή μιας πηξίδος, σε ένα κυβότιο μιας πηξίδος, βάλω σιδερικά, αναμφισβήτητα θα επιδράσω με τα σιδερικά επάνω στην κλίση της βελόνης, να μην δείχνει το βορρά, να έχει μια απόκληση. Έτσι ακριβώς είναι και η προαίρεση. Μπορεί κάποια πράγματα του περιβάλλοντος, στοιχεία διάφορα, γνωστά και άγνωστα, να συντελούν στο να υπάρχει μία κακή προαίρεση ή μία αγαθή προαίρεση. Πάντα όμως μένει η προαίρεση εκείνο το βαθύ, βαθύτατο μυστήριο μέσα στον άνθρωπο, γιατί ο ένας να λέγει ναι στο Θεό και ο άλλος να λέγει όχι στο Θεό. Υπάρχει μάλιστα ένα παράδειγμα στη δογματική που μοιάζει το θέμα, ότι όπως ο ήλιος, η χάρις του Θεού, ο ήλιος τούτος, ο ήλιος εν εικόνα της χάριτος του Θεού, πέφτει επάνω στον πύλο, πέφτει επάνω και στο κερί ή στον κύρον,
και τον μεν πυλών, ο ίδιος ήλιος, τον ξηραίνει, τον δε κυρών, το κερί, το λιώνει, ο ίδιος ήλιος. Έτσι βλέπει κανείς, η χάρη του Θεού πέφτει επάνω στους ανθρώπους, τους μεν μαλακώνει, τους δε σκληραίνει. Και λέμε, η χάρη του Θεού είναι κοινή για όλους τους ανθρώπους. Τι είναι εκείνο το οποίο κάνει τον μεν σκληρών, των δε μαλακών? Τι είναι? Αντιλαμβάνεστε, αποτελεί ένα μυστήριο βαθύ, ένα μυστήριο που είναι του ανθρώπου, είναι αποκλειστικά του ανθρώπου αυτό το μυστήριο. Ο ίδιος ο άνθρωπος δεν μπορεί πολλά της να το ερμηνεύσει, να βαθύνει μέσα στον ίδιο τον εαυτό του, αλλά ωστόσο όμως είναι η αφετηρία της ευθύνης του. Διότι ο άνθρωπος έχει ευθύνη, επειδή έχει ελευθέρα προαίρεση. Το θέμα αυτό της προαιρέσεως και της τοποθετήσεώς της, ότι κυρείται πάνω στη βάση της ελευθερίας, είναι το κλειδί να λυθούν ή να μην λυθούν όλα τα προβλήματα του ανθρώπου. Έτσι έχουμε την έννοια της ελευθερίας, πάλι σας ξαναλέγω, που βγαίνει από την προαίρεση του ανθρώπου που είναι ελευθέρα. Έχουμε την έννοια της ελευθερίας, η οποία αποτελεί, θα το πω άλλη μια φορά, το κλειδί όλης της συμπεριφοράς αλλά και της στάσεως του ανθρώπου σε όλα τα προβλήματα της ζωής του. Απέναντι στους άλλους ανθρώπους, απέναντι στο Θεό, απέναντι στον εαυτό του, απέναντι στη δημιουργία, είναι το κλειδί. Τι είναι η ελευθερία? Ποια είναι αυτή η έννοια της ελευθερίας? Βέβαια, ξέρετε ότι όλα τα φιλοσοφικά συστήματα ξεκίνησαν να ερμηνεύσουν τι πράγμα είναι ελευθερία. Κι άλλοτε σας έχω πει, άλλοι είπαν ότι υπάρχει ελευθερία, άλλοι είπαν ότι δεν υπάρχει καθόλου ελευθερία, υπάρχει μια αιτιοκρατία. Άλλοι είπαν ότι υπάρχει μεν η ελευθερία, αλλά είναι υπό όρους, και ούτω καθεξής. Εμείς αυτά δεν θα τα εξετάσουμε, δεν μας ενδιαφέρει. Εγώ μόνο θα ήθελα δύο λόγια να σας πω, που πραγματικά βγαίνουν από το Λόγο του Θεού. Δηλαδή, να δούμε αυτό το βαθύ μυστήριο, γιατί η ελευθερία αποτελεί ομοίως βαθύ μυστήριο, να μπορούμε να το ερμηνεύσουμε όσο είναι τούτο δυνατόν, μόνο για ποιμαντικούς λόγους, να ξέρουμε να σταθούμε σωστά. Λοιπόν, ξεκινάει, αφορμάται η ελευθερία διαλέγοντας δύο κατηγορίες κριτηρίων, ή καλύτερα, ο ίδιος ο άνθρωπος θέτει τα κριτηριά του κάτω από δύο στοιχεία. Το πρώτο στοιχείο είναι ο ανθρώπινος λόγος, η ανθρωπίνη λογική. Το δεύτερο στοιχείο είναι ο θεανθρώπινος λόγος, που είναι ο λόγος που ενυνθρώπισε ο Ιησούς Χριστός. Τέλειος Θεός, τέλειος άνθρωπος. Εάν τώρα τα κριτήριά μου, εγώ που θέλω να κρίνω τα πάντα, να κρίνω τις σχέσεις μου με τους άλλους ανθρώπους, με το Θεό, με τη δημιουργία, με τον εαυτό μου, όλα αυτά τα κριτήρια τα θέσω υπό των ανθρώπινων λόγων, τότε αναμφισβήτητα έχω μία διαφορετική αντίληψη περί ελευθερίας. Εάν θέσω τα κριτήρια μου κάτω από τον θεανθρώπινο λόγο, θα έχω πάλι άλλη αντίληψη περί ελευθερίας. Ποια είναι η αντίληψη περί ελευθερίας όταν θέσω τα κριτήρια μου κάτω από τον θεανθρώπινο λόγο? Τα κριτήρια μου είναι τα εξής. Η έννοια μάλλον της ελευθερίας είναι η εξής. Έχω τη δυνατότητα να δεχθώ το Θεό και να απορρίψω το κακό. Έχω και τη δυνατότητα να διαλέξω, αλλά δεν πρέπει να διαλέξω,
ανάμεσα στο καλό και το κακό. Συνεπώς, η έννοια της ελευθερίας κάτω από τον θεανθρώπινο λόγο, κάτω δηλαδή από τον Ιησού Χριστόν, είναι όχι η εκλογή καλού και κακού, αλλά η αξιοποίηση της δυνατότητος πραγματώσεως του αγαθού, του καλού. Λέει επί παραδείγματι ο Απόστολος Παύλος στο έκτο κεφάλαιο της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής του. Λέει, πάντα μη εξεστεί, αλλού πάντα συμφέρει. Πάντα μη εξεστεί, αλλεγώ ούτε εξουσιαστήσουμε υπότινος. Όλα λέγει μου επιτρέπονται, θέτει το θέμα της ελευθερίας. Πάντα μη έξεστη, και αναφέρεται μάλιστα λίγο πιο κάτω στο θέμα των γενετησίων σχέσεων, ή καλύτερα στο θέμα των γενετησίων παρεκτροπών, στην πορνεία, στην ηχεία και λοιπά και λοιπά. Και λέγει λοιπόν, πάντα μη έξεστη, όλα μου επιτρέπονται. Με ποια έννοια μου επιτρέπονται? Δύναμαι να κάνω χρήση της ελευθερίας μου με την έννοια της εκλογής καλού και κακού. Αλλού πάντα συμφέρει, όλα δεν με συμφέρουν, συνεπώς αφού δεν με συμφέρουν δεν θα κάνω επιλογή. Δεν θα πω πια ότι είμαι ελεύθερος να διαλέξω και το κακό. Ότι υπάρχει εδώ δε μια έτσι συνέπεια του πράγματος είναι τούτο. Ότι πράγματι δεν έχω την ελευθερία, όχι, συγγνώμη, ότι δεν με συμφέρει πράγματι να ακολουθήσω εκείνο που δεν με συμφέρει και να μην κάνω χρήση ελευθερίας μου με τον τρόπο αυτόν, διαλέγω τι θέλω, είναι ότι υπάρχει η κόλαση. Εδώ στο στίχο που σας διάβασα, ότι έρχεται λέει ο Θεός διδόντος εκδίκησιν της μη δώσει Θεών και της μη υπακούσει το Ευαγγελίο. Γιατί να δώσει εκδίκηση ο Θεός? Θα μπορούσαν να πούν και οι εθνικοί ειδωλολάτρε και οι Ιουδαίοι, Κύριε, ελευθέρους δεν μας έκανες. Εάν λοιπόν δεν θέλουμε εμείς να ακολουθήσουμε το Ευαγγελίο σου, γιατί να μας τιμωρήσεις, αφού μας έκανες ελευθέρους? Από εδώ βλέπει κανείς, μόνη η παρουσία της κολάσεως μέσα ή του τιμωρού Θεού μέσα στη Αγία Γραφή αυτομάτως τοποθετεί το θέμα, την έννοια της ελευθερίας, όπως σας εξήγησα. Ότι δηλαδή μπορείς να κάνεις το κακό αλλά δεν σε συμφέρει. Συνεπώς, η έννοια της ελευθερίας δεν είναι η επιλογή ανάμεσα στο καλό ή το κακό, αλλά η δυνατότητα μόνο να εκτελέσεις το αγαθόν. Αυτά όλα εφόσον ο άνθρωπος θα θέσει την προαίρεσή του και την ελευθερία του υπό των θεανθρώπινων λόγων. Αν αντιθέτως θέσει την ελευθερία του και την προαίρεσή του κάτω από τον ανθρώπινο λόγο, δηλαδή της αφεντιάς του των λόγων, την ανθρώπινη λογική, δεν αναγνωρίζω άλλην αυθεντία. Για μένα ο Θεός δεν είναι αυθεντία. Δεν τον αναγνωρίζω. Δεν τον θέλω. Εγώ είμαι η αυθεντία. Εγώ, ο άνθρωπος. Εγώ ό,τι σκεφτώ, εγώ ό,τι αποφασίσω, εγώ ό,τι θέλω. Δεν υπάρχει τίποτα έξω από μένα. Αυτό θα πει ανθρώπινος λόγος. Αυτό θα πει να βάλω τα κριτήρια μου κάτω από τον ανθρώπινο λόγο. Τότε ποια θα είναι η συνέπεια? Η συνέπεια θα είναι η εξής, αγαπητοί. Να δεχθώ ή να έχω αντίληψη της ενίας της ελευθερίας ως επιλογή ανάμεσα στο καλό και το κακό. Αν θέλω διαλέγω το καλό, αν θέλω διαλέγω το κακό, ό,τι μ' αρέσει, έτσι το κρίνω. Αυτό έχει σαν συνέπεια να ανατρέπει ολόκληρες κοινωνίες. Στην πράξη επάνω, στην πράξη, αν μια κοινωνία αποδεχθεί την έννοια της ελευθερίας υπό των ανθρώπινων λόγων, έχουμε το φαινόμενο αναρχίας,
εγωισμού κλπ. Επί παραδείγματι, γιατί να υπάρχει η συμβουλή, γιατί να υπάρχει, προσέξτε, η συμβουλή που να λέει ύστερα από τις ειδήσεις στις 2.30 το μεσημέρι ή στις 9.30 το βράδυ: χαμηλώστε το ραδιόφωνο σας, γιατί ζούμε σε πολυκατοικίες και ο ήχος διαπερνάει τους τοίχους. Δεν είναι πιο καλά έτσι? Άμα εκείνο το «δεν είναι πιο καλά έτσι» αποτείνεται στη λογική, αλλά η λογική δέχεται τις αναθυμιάς του εγωισμού. Και ο εγωισμός λέει: εγώ θέλω να ακούσω δυνατά τη μουσική. Τι σε νοιάζει εσένα, τι το λέει το ραδιόφωνο, και δεν με νοιάζει ο γείτονάς μου πώς θα αισθανθεί. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Γιατί? Γιατί εν ονόματι της ελευθερίας διαλέγω αυτό που μου αρέσει, αυτό που μου υπαγορεύει ο εγωισμός μου. Ενώ η αληθινή ελευθερία είναι να μην προσβάλλω τον άλλον, να διαλέξω αυτό που μου αρέσει, αλλά σε κάποια όρια. Διότι αν υπερβώ αυτά τα όρια και ενοχλήσω τον πλαϊνό μου, περάσει και ο ήχος του ραδιοφώνου μου τα ντουβάρια της πολυκατοικίας και ενοχλήσει τον άλλον που είναι άρρωστος, που κοιμάται, που μελετάει, αναμφισβήτητα τότε δεν διαλέγω την ελευθερία σωστά. Γιατί λέγω δεν είμαι ελεύθερος. Ναι, αλλά τι κάνω? Καταστρέφω την κοινωνία μέσα στην οποία ζω. Και σας είπα αυτό το μικρό παραδείγματάκι, είναι χίλια μύρια παραδείγματα μέσα στην κοινωνική μας ζωή. Άρα λοιπόν μια κοινωνία που θα δεχθεί μια ελευθερία, μια έννοια ελευθερίας κάτω από τον ανθρώπινο λόγο, σημαίνει η κοινωνία αυτή πέπρωτε να διαλυθεί. Θα γίνει μια κοινωνία δαιμονική, διότι μια τέτοια ελευθερία είναι ελευθερία δαιμονική, είναι ελευθερία των δαιμόνων, δεν είναι ελευθερία του Θεού. Όταν λέει παραδείγματι ο Απόστολος Παύλος: τη ελευθερία ή Χριστός ημάς ηλευθέρωσαν, στήκεται και μη πάλι ζυγών δουλείας ενέχεστε. Όταν λέγει όπου πνεύμα Κυρίου, εκεί ελευθερία, όπου είναι το πνεύμα του Θεού, εκείνη η ελευθερία. Και την ελευθερία την οποία, με την οποία σας ηλευθέρωσε ο Χριστός, να στέκεστε, λέει στους Γαλάτας ο Απόστολος Παύλος, και μη πάλι μπαίνετε στο ζυγό της δουλείας. Και εν προκειμένου, δεν παίρνω ακριβώς το κείμενο αυτό που με εξυπηρετεί αυτή τη στιγμή, εν προκειμένου ζυγός δουλείας είναι ζυγός αληθινής δουλείας, είναι η έννοια της ελευθερίας. Όταν τη βάζω κάτω από τον ανθρώπινο λόγο, κάτω από την ανθρώπινη λογική και τον ανθρώπινο εγωισμό. Γιατί είναι δουλεία, να σας πω γιατί. Όταν εγώ επί παραδείγματι κινδυνεύω να βγω λίγο αργά το βράδυ, γιατί ο άλλος ο ελεύθερος θέλει να κάνει το κέφι του, να μου πετάξει αυγά, γιαούρτι στο κεφάλι, να μου χτυπήσει, γιατί τη του ήρθε. Θέλει να βγει από την ανία του ο άνθρωπος και θέλει να διασκεδάσει μαζί μου. Εγώ κινδυνεύω να βγω έξω το βράδυ. Τι κάνω? Φοβάμαι. Και δεν βγαίνω έξω αργά. Κλειδώνω την πόρτα μου μάλιστα. Σήμερα φοβούνται να ανοίξουν οι άνθρωποι την πόρτα της πολυκατοικίας του σπιτιού του, γιατί πώς πάει να ανοίξει, μάλιστα και είναι κυλικιωμένο πρόσωπο. Μόλις πάει να ανοίξει, δίνει άλλος μία σπροξιά, μπαίνει μέσα, φημώνει τον άνθρωπο, τον εδένει, μπορεί να τον σκοτώσει αν κάποτε μπορεί να αντισταθεί περισσότερο και αυτός να προδοθεί και να λαιλατεί στο σπίτι. Είδατε παρακαλώ ποιοι είναι οι καρποί αυτής της ελευθερίας? Μη λοιπόν παρασυρώμεθα, αγαπητοί, μη παρασυρώμεθα από συνθήματα του κόσμου τούτου περί ελευθερίας. Σας έκανα την ανάλυση. Η ελευθερία μου θα τεθεί κάτω από τον θεανθρώπινο λόγο. Και θα λέγω εκείνο που λέει ο Απόστολος Παύλος: πάντα μη έξεστη, αλλού πάντα συμφέρει. Όλα μου επιτρέπονται, αλλά όλα δεν με συμφέρουν. Δεν με συμφέρουν. Αυτή είναι η σωστή έννοια της ελευθερίας. Αν μου πείτε όμως, έχουμε και κάτι άλλο, αν μου πείτε μια ελευθερία κάτω από περιορισμούς, μήπως είναι, τι να κάνουμε, με συγχωρεί, θα χρησιμοποιήσω κι εγώ έναν όρο, δεν μ' αρέσει αυτός ο όρος γιατί δεν είναι και πάρα πολύ σωστός, καταπίεση. Μήπως είναι καταπίεση? Θα σας εξηγήσω. Είναι καταπίεση όταν ο μαθητής την ωραία εποχή της ανοίξεως, που τα λουλούδια ευωδιάζουν και το αεράκι είναι θαυμάσιο και προκαλεί για εκδρομές και εξοχές και περιπάτους, να είναι μέσα στο δωμάτιο του κλεισμένο να διαβάζει για εξετάσεις?
Καταπίεση δεν είναι αυτό? Ή να είναι 6 ώρες μέσα στην τάξη του σχολείου του και να διαβάζει? Καταπίεση δεν είναι αυτό? Ή το να είσαι εργαζόμενος όπου είσαι, σε εργοστάσιο, οπουδήποτε, και να είσαι κλεισμένος μέσα εκεί όταν είναι τόσο ωραία έξω η δημιουργία? Καταπίεση δεν είναι αυτό? Ποιος σκέφτηκε όμως ποτέ να πει ο μαθητής ότι δεν θα πάω σχολείο για να χάρω την δημιουργία, τη φύση? Πιέζει τον εαυτό του. Πότε όμως? Άρα δεν είναι καταπίεση σε αυτό. Καταπίεση, αγαπητοί μου, ξέρετε τι είναι? Ό,τι κάνω παρά τη θέλησή μου. Ενώ όταν λέγω θέλω να μάθω γράμματα και έχω καιρό να δω τη φύση άμα θα πάρω το πτυχίο μου. Αντιστοίχως και στα άλλα παραδείγματα. Ακούσατε τι είπα? Το προσέξατε αυτό το σημείο? Είναι σημαντικό. Θέλω να είμαι μέσα στο σχολείο κλεισμένος να μάθω γράμματα. Δηλαδή αυτό το θέλω. Γιατί αγαπώ τα γράμματα? Α, το θέμα λοιπόν της ελευθερίας, όταν είναι στο χώρο της αγάπης, είναι όντως ελευθερία. Όταν η ελευθερία δεν είναι στο χώρο της αγάπης, είναι καταπίεσης. Είναι καταπίεσης. Δηλαδή, εάν αγαπώ το Θεό, τη νηστεία, την προσευχή και τη λατρεία μου προς εκείνον και την τήρηση των εντολών του, δεν θα τα νομίσω κατά πίεση, γιατί τον αγαπώ. Όπως παραλλήλως και άμα αγαπώ τον πατέρα μου και τη μάνα μου, όταν με βάζουν να κάνω δουλειές, εργασίες και λοιπά, δεν το θεωρώ ποτέ καταπίεση, γιατί τους αγαπώ. Όταν δεν αγαπώ το Θεό, τότε θα αρχίσω να μουρμουρίζω και να γονγίζω και να λέγω γιατί αυτό το λέει ο Θεός έτσι και γιατί εκείνο το λέει ο Θεός έτσι. Αγαπητοί, η ελευθερία είναι ένα πολύ σπουδαίο άγθος και σπάνιο, είναι όμως πολύ ευαίσθητο. Μεγαλώνει, αναπτύσσεται και ευωδιάζει μόνο στο θερμοκήπιο της αγάπης. Αν βγάλετε την ελευθερία, το άνθος ελευθερίας, από το θερμοκήπιο της αγάπης και τη βάλετε μέσα σε έναν άλλο χώρο, μίσους, συμφέροντος ή ό,τι άλλο θέλετε, τότε έχετε έναν καθαρόν δαιμονισμό, τότε έχετε κάτι, τρομοκρατία και ό,τι άλλο θέλετε. Μόνο ένα. Ελευθερία δεν έχετε. Αυτή είναι η φοβερή κακοποίηση της ελευθερίας. Σας τα είπα, αγαπητοί, για να πάρουμε μια γνώση, μια γεύση, γιατί πολλά λέγονται για την ελευθερία και θα ήθελα να σας πω λίγα πραγματάκια, όπως σας είπα, τουλάχιστον από ευαγγελικής πλευράς, για να δούμε πώς ακριβώς είναι το θέμα της ελευθερίας. Γιατί πάρα πολλοί γονείς που μας επισκέπτονται περνούν μια κρίση όταν λέγουν τα παιδιά μας, μας κατηγορούν ότι τα καταπιέζουμε, ότι τούτο ή εκείνο, και μας λένε ότι δεν έχουν ελευθερία. Τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει λοιπόν να μάθουμε ποια είναι η αληθής έννοια κατά Χριστόν της ελευθερίας, ενώ κάθε άλλη ελευθερία είναι δαιμονική. Θα επαναλάβω όμως κάτι που το είπα στην αρχή. Γι' αυτό και υπάρχει η κόλαση, που επικυρώνει την έννοια της ελευθερίας, όπως σας την είπα. Γι' αυτό λέγει ο Απόστολος Παύλος ότι εν πυρή φλογός, διδόντος εκδίκησιν της μη δόση Θεών και της μη υπακούση το Ευαγγελίο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Δηλαδή στους εθνικούς, όπως σας εξήγησα, και στους Ιουδαίους. Ήτινες δίκην απτίσουσιν όλεθρον αιώνιον από προσώπου του Κυρίου και από τις δόξεις της ισχύως αυτού, όταν έλθει ενδοξαστήνε εν της Αγίης αυτού και θαυμαστήνε εν πάση της πιστεύσασιν, ότι επιστεύθη το μαρτύριον ημών εφημάς εν τη ημέρα εκείνη. Ήτινες δίκην τίσουσιν. Θα πληρώσουν τιμωρία, θα δεχθούν τιμωρία
δίκην τίσουση του τίο, του ύματος τίο, γιώτα ωμέγα, θα πληρώσουν τιμωρία, θα επέλθει σε αυτούς τιμωρία. Και ποια θα είναι αυτή η τιμωρία τους? Ο αιώνιος όλεθρος. Προσέξτε αυτόν τον, την έννοια αιώνιος όλεθρος. Είναι θεμελιώδης και βασική, διότι ο Θεός είναι αγάπη και δικαιοσύνη. Συνεπώς μην νομίζουμε ότι μπορούμε να βλέπουμε σωστά το Θεό βλέποντάς τον μόνο ως αγάπη. Είναι κάτι που είναι πολύ της μόδας στην εποχή μας, όταν θέλουμε να λέμε ότι ο Θεός είναι αγάπη και μη λέτε τίποτα για τη δικαιοσύνη του Θεού ή για την τιμωρία. Ο Θεός όλο αγάπη, 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 δεν τελειώνει ποτέ. Τι είναι ακριβώς αυτό? Όχι ασφαλώς όλεθρος της υπάρξεώς των, αλλά όλεθρος της ευτυχίας των, της ειρήνης των. Όλεθρος θετικός και αρνητικός. Αρνητικός για ό,τι θα δέχονται στην αιωνία κόλαση. Αρνητικός για ό,τι θα στερούνται από ό,τι θα είχαν στη Βασιλεία του Θεού, λέει, του προσώπου του Θεού, του προσώπου του Χριστού. Αυτός ο αιώνιος όλεθρος, η αιωνία κόλασης, είναι κάτι που δεν μας αρέσει και προσπαθούμε, γιατί ο διάβολος έτσι το θέλει, ο οποίος πιστεύει στην κόλαση και φρύτη. Θυμηθείτε, ήρθες διαστόματος Γεργεσινού, πρόκαιρου βασανίσαι ημάς. Ήρθες να μας βασανίσεις πριν την ώρα μας. Άωστε λοιπόν περιμένουν οι δαίμονες την τιμωρία των. Στην κόλαση ακόμη δεν είναι κανείς, ούτε ο διάβολος, κανείς. Πιστεύουν οι δαίμονες ότι θα τιμωρηθούν. Πιστεύουσι και φρύτουσι, λέγει η Αγία Γραφή, τα δαιμόνια. Όχι μόνο πιστεύουν αλλά και φρύτουν. Εν τούτης υποβάλλουν στους ανθρώπους ότι το θέμα της κολάσεως είναι ένα παραμύθι, ακριβώς για να κάνει ανέμελος τους ανθρώπους και να αμαρτάνουν χωρίς το φόβο της κολάσεως. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα, αγαπητοί. Είναι φοβερό. Έτσι, όπως λέγει θαυμάσια ο πατήρ Ιουστίνος Πόποβιτς, ο Θεός, λέγει, συγγνώμη, οι άνθρωποι κατεδίκασαν το Θεό σε θάνατο με το να τον σταυρώσουν ή να τον αδιακηρύξουν ότι ο Θεός πέθανε, και ο Θεός κατεδίκασε τους ανθρώπους στην αθανασία, δηλαδή σε αυτόν τον αιώνιον όλεθρον, που να λες δεν θέλω να ζω και να μην μπορείς να φύγεις από την ύπαρξή σου. Στην παρούσα ζωή, όταν κανείς βρει ένα διέξοδο να φυλάξει ο Θεός, θέτει τέρμα στον εαυτόν του και λέει αυτοκτονώ για να γλιτώσω από ορισμένα πράγματα που με περιμένουν άσχημα στη ζωή. Εκεί θα μπορείς να αυτοκτονήσεις. Θα μπορείς να απαλλαγείς από την ύπαρξή σου. Είναι αδύνατο. Σημειώσατε ότι στην προαίρεσή μας βρίσκεται να πάμε στην κόλαση ή στη Βασιλεία του Θεού. Αλλά στην εντολή του Θεού βρίσκεται το να αναστηθούν όλοι δίκαιοι και ασεβείς. Δεν μπορεί να πει ο ασεβής δεν θέλω να με αναστήσεις. Δεν μπορεί να το πει αυτό. Θα αναστηθούν όλοι. Και όταν λέμε θα αναστηθούν με το σώμα που είχαν εδώ στη γη. Προσέξτε, με το ίδιο σώμα, για να αποτίσουσι, να πληρώσουν τον φόρον ή της αρετής των ή της κακίας των. Με το ίδιο σώμα, αυτό αλλού καυτό φυσικά, πως λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, το ίδιο σώμα, αλλά άφθαρτο και αθάνατο. Και έτσι
θα επενείσαι και θα δοξάζεσαι στη Βασιλεία του Θεού ως ψυχή και σώμα, πλήρης άνθρωπος, ή θα κατηγορήσαι και θα τιμωρήσαι, θα κολλάζεσαι αιωνίως με την ψυχή και το σώμα. Τότε δεν μπορείς να πεις θέλω να απαλλαγώ από την ύπαρξή μου. Δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Συνεπώς, ο αλεύθερος αιώνιος θα πει, είναι αν το καταλαβαίνετε, είναι αντιφατικό, είναι οξύμορο. Εάν έχω όλεθρον, πώς θα είναι αιώνιο αυτό το πράγμα? Εάν είναι αιώνιο, δεν μπορώ να έχω όλεθρον. Αυτό λοιπόν το οξύμορο, όλεθρος αιώνιος ή αιώνιος θάνατος, πώς είναι αυτός ο αιώνιος θάνατος? Το ίδιο πράγμα είναι, συνώνυμα είναι. Θα πει η απομάκρυση από το Θεό, η απουσία ειρήνης, χαράς και ευτυχίας και μη δυνατότητα απαλλαγής από την ύπαρξή σου. Και επειδή είναι αληθινός ο Χριστός, γιατί Χριστός ανέστη και έδωκε την μαρτυρία και το μέτρο της αληθείας του προσώπου του, του θεανθρωπίνου του προσώπου, και επειδή περί του θεανθρωπίνου προσώπου του έρχεται η επισφράγηση του Αγίου Πνεύματος με την Πεντηκοστή, γι' αυτό αγαπητοί μου είναι αληθινή η κόλαση και η Βασιλεία του Θεού, γιατί εκείνος εξηγήσατο. Θα χρησιμοποιήσω μια Ιωάννιον φράση, εκείνος μας μίλησε για αυτά τα θέματα, εκείνος. Συνεπώς, μη παίζουμε με πράγματα που δεν παίζονται, εν ουπεκτής. Μη παίζουμε, μη δείχνουμε αμέλεια, μη πούμε θα αμαρτάνω, δεν βαριέσαι, δεν πιστεύω, δεν δέχομαι, προς Θεού. Νομίζω μεγαλύτερη φιλανθρωπία που είχε να κάνει κανείς έναν άνθρωπο είναι να τον ειδοποιήσει με τούτα τα λόγια και με τούτη τη μαρτυρία. Θα ήταν η μεγαλύτερη φιλανθρωπία που θα είχε να κάνει σε έναν άνθρωπο, αρκεί ο άνθρωπος αυτός να αποδεχτεί τούτη τη φιλανθρωπία. Αλλά πού θα έρθει αυτός ο όλεθρος? Από προσώπου του Κυρίου και από τις δόξεις της ισχύως αυτού. Από το πρόσωπό του και από τη δύναμη της δόξης του. Αυτό το από το πρόσωπό του και από τη δύναμη της δόξης του έχει πάρα πολλές σημασίες. Εγώ θα έλεγα μία, θα πάρω δηλαδή από αυτές τις πολλές που υπάρχουν, ερμηνείες που δίδουν οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Μία θα πάρω από την παρουσία του προσώπου του, η οποία θα είναι ορατή σε ευσεβείς και ασεβείς την ημέρα εκείνη. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης λέει στην Αποκάλυψη «και όψονται, θα είδουν, ισόν εξεκέντησαν, εις εκείνον τον οποίον συνετέλεσαν εις το να σταυρωθεί, να δεχτεί τον λογισμό μέσα στους αιώνες». Διότι όταν εγώ γράφω ένα βιβλίο και στρέφεται εναντίον του Ιησού Χριστού, τι κάνω, τι χαλκεύω? Καρφιά και λόγχες για να ξανασταυρώσω και να ξαναλογχίσω τον Χριστό. Και είμαι συνεχιστής των λογχιζόντων, των λοχευσάντων και των καρφωσάντων των Χριστών, των σταυρωσάντων των Χριστών. Και πως λέγονται αυτοί? Ανασταυρωτέ. Το λέει ο Απόστολος Παύλος. Για τους οποίους οδύρεται, που έχουν ηλιστικές αντιλήψεις μερικοί Φιλιππίσοι, οι ανασταυρούνται στον Υιόν του Θεού. Αυτοί που ανασταυρώνουν, ξανασταυρώνουν τον Υιόν του Θεού. Φοβερό πράγμα αυτό. Αυτό το πρόσωπο όψονται και κόψονται, λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Όψονται και κόψονται. Από το χτυπάω το στήθος μου, χτυπιέμαι. Ανώφελα όμως. Ανώφελα. Μετά την Ανάσταση των νεκρών, ανώφελη είναι η μετάνοια, δεν είναι δυνατή, δεν είναι. Αγαπητοί, είναι φοβερό πράγμα, είναι φοβερό. Γι' αυτό ας προσέξουμε, η παρουσία του προσώπου του Χριστού θα είναι εκείνη που θα κρίνει, θα καταδικάσει, θα κολλάσει ή θα δοξάσει και θα δικαιώσει. Θυμηθείτε την, εκεί στο 25ο κεφάλαιο κατά Ματθαίον, που μας περιγράφει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος την κρίση όταν θα έλθει, λέει, ο Υιός του ανθρώπου.
και λοιπά, τότε θα σταθούν όλοι μπροστά του και τότε τους μεν θα πει ελάτε ευλογημένοι του πατρός μου να κληρονομήσετε την ετοιμασμένη από καταβολής κόσμου βασιλεία. Σεις δε φύγετε από εδώ και πηγαίνετε εις το πυρ το αιώνιον, το ετοιμασμένο, το διαβόλο και τις αγγέλης αυτού. Δεν ήταν για σας το πυρ το αιώνιον. Δεν ήταν για σας. Ήταν για τους δαίμονες. Τους αποστάτας δαίμονες. Αυτούς τους αποστάτας αγγέλους. Θέλετε κι εσείς. Πήγαινετε. Το θέλημα εκείνου εκάνατε. Εξάλλου με την ελευθερία σας πηγαίνετε εκεί. Αυτό διαλέξατε. Τι έχεις να πεις άνθρωπε. Μπορείς να πεις στο δικαστή. Να πάρουμε ανθρώπινη την περίπτωση. Κατά άνθρωπον το παράδειγμα. Μπορείς να πεις στο δικαστή αν έκανες ένα φόνο γιατί με βάζεις στη φυλακή. Άμα κάνεις φόνο. Εσύ τον έκανες τον φόνο. Ή την κλοπή ή ό,τι άλλο. Γιατί λοιπόν μπορεί να το πεις αυτό το πράγμα. Στέκεται. Θα την μπορείς. Έτσι και τότε θα έχουν διαλέξει οι αμαρτωλοί εκείνη την κατάσταση. Αγαπητοί μου, μπορεί εγώ να πάω στην κόλαση. Και όλοι εσείς στη Βασιλεία του Θεού. Δεν τα λέγω αυτά για να σας πω ότι θα πάτε εσείς στην κόλαση. Ούτε εγώ ούτε εσείς εύχομαι να κανείς να με πάει. Είναι φοβερές πραγματικότητες. Για τις οποίες ο κάθε ένας που τις σκέπτεται σε κάθε στιγμή της ζωής του όταν ιδίως αμαρτάνει αισθάνεται το βάρος και τον έλεγχο και θα κρύει και φοβείται και παρακαλεί τον Θεό. Είναι αυτός ο γονιμοποιός φόβος. Ο φόβος του Θεού. Ή όταν ζει κάτω από τις εντολές του Θεού αισθάνεται να τον αναδεύει η χάρη του Θεού, τότε έχει μέσα του την πληροφορία της Βασιλείας του Θεού και χαίρεται. Γεμίζει από ειρήνη, γεμίζει από χαρά. Λέει τον Θεό Πατέρα. Δεν είναι μικρό πράγμα να πεις τον Θεό Πατέρα αν δεν έχεις το Πνεύμα του Θεού. Και δεν είναι μικρό πράγμα να πεις τον Ιησούν Κύριον Θεόν εάν δεν έχεις το Πνεύμα του Θεού. Κι άμα έχεις το Πνεύμα του Θεού, έχεις την πληροφορία ότι είσαι παιδί του Θεού και ότι θα σωθείς. Είναι και οι δύο αυτές καταστάσεις που ένας άνθρωπος μπορεί να δοκιμάσει. Είναι μεγάλα πράγματα αυτά, είναι τεράστια πράγματα. Αποτελούν το νόημα της υπάρξιός μας. Ό,τι άλλο πείτε θέλετε, τι να φτιάξουν. Εκδρομές, κατασκηνώσεις, κτίρια, πολυκατοικίες, εμπόρια, λίρες, χρήματα, ταξίδια, τι θέλετε. Δεν έχουν αξία. Αυτά έχουν αξία. Αυτά έχουν αξία, γιατί αυτά δίδουν το νόημα της υπάρξεως. Όταν έλθει ενδοξασθήνε εν της Αγίης αυτού και θαυμασθήνε εν πάση της πιστεύσασιν ότι επιστεύθη το μαρτύριον ημών εφή μας εν τη ημέρα εκείνη. Όταν λέγει έλθει ενδοξασθήνε, όταν έλθει, όταν έλθει, α, θα έρθει λοιπόν ο Χριστός. Ναι, θα έρθει, όταν έλθει. Απάνω σε αυτό το όταν έλθει, για πιάστε το. Μεγάλο πράγμα. Όταν έλθει, θα ξανάρθει ο Χριστός. Και ο Κύριος το είπε πολλάκις ότι θα ξανάρθει. Και με παραβολές το είπε και με ευθεία διδασκαλία. Όπως αυτή που σας είπα στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον για την κρίση. Ναι. Πού είναι εκείνοι που λέγουν ότι δεν θα έρθει ο Χριστός? Αν μείνουμε μόνο με τη μία παρουσία του Χριστού, τότε δεν έχουμε ολοκλήρωση του έργου της σωτηρίας μας. Ολοκληρούνται το έργο της σωτηρίας μας με τη Δευτέρα του παρουσία. Μην νομίζετε ότι είναι θέμα παρομοιχείδος η Δευτέρα παρουσία. Εγώ θα σας έλεγα, ξέρετε γιατί αμαρτάνομαι? Ή γιατί δεν πιστεύουμε, ή γιατί μας διαφεύγει, ξεχνούμε ότι ο Χριστός θα ξανάρθει. Οι πρώτοι χριστιανοί ζούσαν αυτήν την εσχατολογική ανησυχία, αυτή την εσχατολογική διάσταση. Ο Χριστός έρχεται. Ο Χριστός έρχεται. Και ζούσαν την πνευματική ζωή. Έτσι, όταν υπάρχει αυτή η εσχατολογική προσδοκία, ο Χριστός έρχεται, είσαι έτοιμος, αδελφέ μου, και για το μαρτύριο ακόμα. Δεν σε νοιάζει τίποτα. Αλλά αυτό έφυγε από μας, απεμακρύνθη. Γι' αυτό ο Κύριος θα έλθει ως κλέπτη. Θα έρθει ως κλέπτης στην Εκκλησία. Πώς ως κλέπτης? Ξαφνικά. Για εκείνους που τον περιμένουν δεν είναι ξαφνικό. Για εκείνους που δεν τον περιμένουν είναι ξαφνικό. Και δύο λόγια, γιατί πάντοτε έχουμε καινούριο κόσμο εδώ ακροατάς του Θείου Λόγου.
Μόνο δύο λόγια, γιατί άλλοτε το έχω αναλύσει αυτό. Εκείνοι που λέγουν ότι δεν πιστεύουν εις την Δευτέρα του Χριστού παρουσία, στο βάθος δέχονται την λεγόμενη κυκλική αντίληψη της ιστορίας, ότι αυτό που ήταν θα είναι και θα είναι και θα γίνεται και θα είναι πάντοτε, και θα γυρίζουμε στο ίδιο σημείο. Αυτή την κυκλική αντίληψη της ιστορίας. Εκείνοι όμως που λέγουν και ότι δεν έχει τέλος η ιστορία, όχι, δεν έχει τίποτα τέλος. Ενώ εκείνοι που πιστεύουν την ευθύγραμμη, έχουν την ευθύγραμμη αντίληψη της ιστορίας, σημαίνει άρχισε ο χρόνος, η δημιουργία και θα τελειώσει. Και η διόρθωση των πραγμάτων άρχισε με την πρώτη του Χριστού παρουσία. Έχουμε δυνάμει το σώμα του Χριστού που είναι αφθαρτισμένο και αθάνατο, που θα ζυμωθεί όλο το φύραμα, ολόκληρη δημιουργία, και η Δευτέρα του παρουσία θα κλείσει την ιστορία για να γίνει η Βασιλεία του Θεού. Αυτά εμπαρόδο σας τα λέγω, γιατί άλλοτε σας τα έχω αναλύσει περισσότερο. Ώστε θα έλθει λοιπόν ο Κύριος, τι θα κάνει? Ενδοξαστείνε εν της Αγίης αυτού και θαυμαστείνε. Θα έρθει να γίνει αντικείμενον δόξης και αντικείμενον θαυμασμού. Αυτό το ενδοξαστείνε και θαυμαστείνε έχει ομοίως πολλές σημασίες. Αυτό το ενδοξαστείνε θα πει θα δοξαστεί ο Χριστός λόγω της παρουσίας των δικαίων, των ευσεβών. Διότι λέει κάπου ο Απόστολος Παύλος ότι έτσι θα οικονόμησε ο Χριστός με μένα, ώστε με τη δική μου παρουσία να δοξάζεται Εκείνος. Το ότι επίστευσα και λοιπά, να δοξάζεται Εκείνος. Είναι λοιπόν κάτι που επαναλαμβάνεται αυτό μέσα στη ζωή μας, μέσα στην Εκκλησία. Ο Θεός δοξάζεται, ο Χριστός δοξάζεται όταν ζούμε τη ζωή της αρετής, όπως και αντιστρόφως βλασφημείται όταν ζούμε τη ζωή της αμαρτίας. Δεν λέγει ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη «Διημών βλασφημείτε το όνομά μου εν της έθνεσιν»? Το παίρνει και η Καινή Διαθήκη αυτό και το επαναλαμβάνει. «Εξαιτίας σας βλασφημείτε το όνομά μου εις τους μη έχοντας σχέση με εμένα». Και λέγουν «Αυτοί είναι οι χριστιανοί». Όταν όμως ζείτε με συνέπεια, τότε αγαπητοί θα πούν «Για κοίταξε ποιοι είναι οι χριστιανοί, τι σπουδαίοι άνθρωποι». Έλεγαν οι παλαιοί, μας διασώζει ο Τερτιλιανός, μας διασώζει ο Άγιος Κυπριανός, λέγουν ότι «Για κοίταξε», λέγουν οι εθνικοί, «αγαπώνται πριν γνωριστούν». Δεν ξέρω τι αγάπη έχουν. Έλεγε ο Λιβάνιος «Βαβέ, πω, λέγει, τι μανάδες υπάρχουν μέσα στο χριστιανισμό», εννοώντας τη μητέρα του Ιερού Χρυσοστόμου. Δοξάζεται ο Θεός. Δοξάζεται ο Θεός. Λόγω λοιπόν της αρετής των Αγίων, δοξάζεται ο Θεός. Ακόμη, ενδοξασθήνε θα πει ότι θα έρθει εκεί που είναι οι Άγιοι. Λέγει στον 98 ψαλμό, 8 στίχος, «Ο Θεός ενδοξαζόμενος εν βουλή Αγίων, εν συνάξη Αγίων». Ακόμη, θα δοξάζεται υπό των Αγίων. Δηλαδή, θα δοξάζεται από τους Αγίους, αλλά ταυτοχρόνως θα δοξάζει και εκείνος τους Αγίους. Θα το δούμε λίγο πιο κάτω, πως υπάρχει αυτή ακριβώς η αμοιβαία δόξα. Λίγο πιο κάτω, είναι στον στίχο 12, αυτή η αμοιβαία δόξα. Αλλά μένω τώρα εδώ ότι έρχεται ο Χριστός, ενδοξαστείνε εν της Αγίης αυτού. Άγιοι είναι όσοι τήρησαν το θέλημά του, δεν είναι όσους έχουμε στις εικόνες. Άγιοι αγαπητοί είμαστε και εμείς αν ζούμε όπως θέλει ο Θεός. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να περάσει το όνομά μου στο μαρτυρολόγιο ή στο αγιολόγιο για να λέγομαι Άγιος. Άγιος είναι καθένας που ζει όπως θέλει ο Θεός και πιστεύει όπως θέλει ο Θεός. Σε αυτούς λοιπόν θα έρθει ο Χριστός, τους Αγίους, και θαυμαστείνε. Θα γίνει αντικείμενο θαυμασμού.
Βέβαια, θα μου πείτε, μόνο οι Άγιοι θα θαυμάζουν τον Κύριον. Μήπως και ο Κύριος θαυμάζει τους Αγίους? Έχουμε δείγματα θαυμασμού του Θεού για ανθρώπους? Βεβαίως έχουμε. Να σας αναφέρω. Ο Χριστός, όταν εδέχθηκε εκείνο τον εκατόνταρχο που του λέγει, «Κύριε», λέει, «μη κάνεις τον κόπο να έρθει στο σπίτι μου, αμαρτωλός άνθρωπος είμαι εγώ, αμαρτωλός άνθρωπος. Πες ένα λόγο και ο δούλος μου θα γίνει καλά». Εθαύμασεν ο Ιησούς. Εθαύμασε. Ώστε λοιπόν και ο Θεός θαυμάζει την αγιότητα των ανθρώπων. Ναι. Εθαύμασε την πίστη της Χαναναίας γυναικός. «Ω γίνε, μεγάλη σου η πίστης». Δια τον πρώτον τι είπε? «Ούτε στον Ισραήλ δεν βρήκα τέτοια πίστη». Θαυμάζει λοιπόν ο Θεός. Ναι, θαυμάζει. Ώστε. Και εδώ υπάρχει στο βάθος μια αμοιβαιότητας. Ο Χριστός γίνεται το πρόσωπο των θαυμαζόμενων από τους Αγίους. Αλλά και οι Άγιοι γίνονται τα πρόσωπα τα θαυμαζόμενα από τον Χριστό. Τι ωραίο αυτό. Τι ωραίο. Μέσα σε εκείνη τον χώρο της βασιλείας του Θεού, της αγάπης και της ειρήνης του Θεού, έχει ξεφύγει από εκεί κάθε αμαρτία, κάθε εγωισμός, κάθε τι. Έτσι και μόνο κανείς, έτσι να ονειροπολεί λιγάκι, να φαντάζεται, να γίνεται θεωρητικός σε αυτά τα πράγματα, στη βασιλεία του Θεού, ζει μέσα μια ωραία κοινωνία ανθρώπων, τόσο ωραία που θα επιθυμούσε να τη ζούσε και εδώ στη γη, αλλά φεύγει. Αλίμω. Λύκη. Λύκη. «Εν πάση της πιστεύσασιν, ότι επιστεύθη το μαρτύριον ημών εφημάς εν τη ημέρα εκείνη», πάνω σε όλους εκείνους που επίστευσαν και φυσικά ανταποκρίθηκαν με συνέπεια στην πίστη τους, ότι «επιστεύθη το μαρτύριον ημών», λέει ο Απόστολος Παύλος της Θεσσαλονικής, γιατί έγινε πιστευτό το μαρτύριο του Ευαγγελίου σε εσάς, από εμάς. Δηλαδή ήρθαμε και σας κηρύξαμε και εσείς επιστέψατε. Και αυτά όλα θα τα ειδείτε να πραγματώνονται πότε? Εν τη ημέρα εκείνη. Αλλά αν μου πείτε την ημέρα εκείνη, έχουμε καμία προκαταβολή, θα το πω έτσι λογιστικά. Έχουμε καμία πρόγευση? Ο πνευματικός, αληθινά πνευματικός άνθρωπος, έχει προγεύσει της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος και της σωτηρίας. Δεν είναι δυνατόν να έχει πιστέψει κανείς ή να λέγει ότι πίστεψε και να μην έχει γεύση. Δεν είναι δυνατόν. Όταν λέει η Γραφή, «γεύσαστε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος», έχει γευτεί, καλούμεθα να γευτούμε. Δεν μπορούμε να πούμε ότι η γεύση ανήκει στη Βασιλεία του Θεού. Εκεί θα υπάρχει ο χορτασμός. Εδώ θα υπάρχει η γεύση. Δεν μπορώ λοιπόν εγώ να μπω στον χώρο του χορτασμού, στο δείπνο το μυστικό της Βασιλείας του Θεού, εάν προηγουμένως δεν έχω γεύση εκείνου του δείπνου, εκείνης της καταστάσεως. Ας δοκιμάζει ο καθένας, έχει αυτή τη γεύση. Μόνο προσέξτε, δεν είναι κάτι το συναισθηματικό μόνον. Είναι και συναισθηματικό, αλλά δεν είναι συναισθηματικό μόνον. Μετέχει ολόκληρος ο άνθρωπος. Μετέχει ο νους του. Μετέχει η καρδιά του. Μετέχει η βούλησή του. Μετέχει η ψυχή του, δηλαδή με τις δυνάμεις αυτές. Μετέχει και το σώμα. Μετέχει ολόκληρος ο άνθρωπος. Γι' αυτό λέγει, αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της διανοίας σου. Θα λέγατε, η αγάπη δεν είναι θέμα, θα είναι θέμα μόνο συναισθηματικό? Ποιος σας το είπε, αδελφοί? Αγαπήσεις Κύριο τον Θεό σου εξ όλης της διανοίας σου και εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ισχύος σου, που σημαίνει βούληση, που σημαίνει ότι θα έχεις τη γεύση του Θεού με όλη την ύπαρξή σου. Θα συνταράσσεσαι ολόκληρο και θα ξέρεις ποιον αγαπάς και θα ξέρεις ποιον γεύεσαι. Θα έχεις αυτή την πραγματική αληθινή
γεύση. Ίσο και προσευχόμεθα πάντοτε περί ημών, ή να ημάς αξιώσει της κλήσεως ο Θεός ημών και πληρώσει πάσαν ευδοκίαν αγαθοσύνης και έργων πίστεως εν δυνάμει. Για το οποίον πράγμα εις ο, για το οποίον πράγμα και προσευχόμεθα, δηλαδή αυτά που σας γράφω, έτσι να τύχετε των στεφάνων και των επένων και της δόξης του Χριστού, είναι το αντικείμενο της προσευχής μας, λέει ο Απόστολος Παύλος, πάντοτε για σας, για να σας αξιώσει αυτής της κλήσεως ο Θεός μας και πληρώσει, γεμίσει πάσαν ευδοκίαν αγαθοσύνης, να σας γεμίσει κάθε αγαθό πόθο της καρδιάς σας και κάθε έργο που γεννάει η πίστη στη δύναμη του Θεού, πάσα ευδοκία αγαθοσύνης και της. Όχι, Κύριε, δώσε λεφτά σε εκείνον ή κάνε καλά εκείνον. Καλά είναι και αυτά. Και αυτά μπορούν να είναι αιτήματα της προσευχής μας. Αλλά, Κύριε, να σωθούν αυτοί που ακούνε το Λόγο του Θεού. Να σωθούνε. Να σωθούνε. Όπως ενδοξαστεί το όνομα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού εν ημίν. Και ημείς εν αυτό κατά την χάρη του Θεού ημών και Κυρίου Ιησού Χριστού. Εδώ βλέπει κανείς την αμοιβαιότητα. Όπως φτάσουμε να δοξαστεί το όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού σε εσάς. Να γίνετε εσείς η αιτία να δοξαστεί το όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και ημείς εν αυτό. Και εσείς να δοξαστείτε εν το Ιησού Χριστό κατά τη χάρη του Θεού ημών, του Θεού μας και Κυρίου Ιησού Χριστού. Δηλαδή αυτή η αμοιβαία δόξα. Αυτή η αμοιβαία δόξα, σας είπα, έχουμε δείγματα, έχουμε γεύσεις. Δεν είναι μύθι φιλοσοφική αυτά, είναι γεγονότα. Έχουμε γεύσεις. Ακούστε αυτή την αμοιβαία δόξα. Λέει ο Κύριος, αυτός που με δοξάζει θα τον δοξάσω. Μάλιστα. Πώς δοξάζει τους Αγίους του? Με τα θαύματα που κάνουν οι Άγιοι. Τα θαύματα δεν τα κάνουν οι Άγιοι. Τα κάνει ο Χριστός. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει θαύμα. Ο Χριστός εργάζεται το θαύμα. Είτε είναι ζωντανός ο Άγιος, είτε είναι και κοιμημένος, έχει φύγει από τον παρόντα κόσμο. Κάνει θαύματα ο Άγιος όταν τον επικαλούμεθα και κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί τα θαύματα. Μπορείς να αρνηθείς, τον αδελφέ μου, τα θαύματα που γίνονται στην Παναγία στην Τίνο ή όπου ελουία, στον Άγιο Σπυρίδωνα, στον Άγιο Διονύσιο ή στον Άγιο Γεράσιμο, οπουδήποτε, στον Άγιο Τωρόσο, στον Άγιο Νεκτάριο, οπουδήποτε. Μπορείς να αρνηθείς? Όχι. Οι Άγιοι θαυματουργούν? Όχι. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός θαυματουργεί, αλλά δεν θέλετε εκείνος. Γιατί? Για να δοξαστεί ο Άγιος του. Γιατί? Γιατί και ο Άγιος τον εδόξασε στη γη ομοίως και εκείνον. Ω, αυτή η αμοιβαία δόξα, τι ωραία που είναι η Βασιλεία του Θεού. Αλλά θα συνεχίσουμε, αγαπητοί μου, την ερχομένη